περιμένουμε πάντα τον αφέτη. Τα λόγα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση και φεύγει με ανόρθωση ο Παοκτσής, χάνει έδαφος, γρήγορα πετάγεται μπροστά ο Σλάμα, απ' έξω και ο Παριδάκος, ο οποίος, μάλλον ο Τρίφων Γεώργιος, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά, ο Κουρτζής στη συνέχεια. Στην πρωτοπορία λοιπόν ο Τρίφων Γεώργιος, ακολουθούν κατά σειρά Σλάμα, Κουρτζής, ακόμα πιο πίσω βρίσκεται ο Σίτος, ο Παοκτσής προσπέρασε τον Παριδάκο που έμεινε στην τελευταία θέση. Το ύψος των 900 μέτρων τώρα, Τρίφων Γεώργιος οδηγεί, ακολουθεί ο Σλάμα, στη συνέχεια ο Κουρτζής, Σίτος, Παοκτσής και Παριδάκος κατά σειρά. Το ύψος των 700 μέτρων περίπου, καμία αλλαγή, απλά ο Παριδάκος από την τελευταία θέση, βλέποντας το ρυθμό της διαδρομής ο αναβάτης του, προσπαθεί να καλύψει έδαφος, περνά προτελευταίος, τρίτος από το τέλος τώρα, ενώ πλησιάζει τον Κουρτζή που επίσης αναπτύσσεται δυνατά από τα 600 μέτρα. Ο Κουρτζής πιάνει τον Σλάμα και επιτίθεται στον Τρίφωνα Γεώργιο. Πάντα ο Παριδάκος προσπαθεί απ' έξω. Θέλουν να πλησιάσουν τον Σλάμα από την εσωτερική οσή τους. Ήδη ο Κουρτζής έχει περάσει μπροστά. Μπαίνει στη τελική ευθεία. Στη δεύτερη θέση είναι ο Τρίφων Γεώργιος. Στη συνέχεια ο Παριδάκος προσπαθεί να καλύψει έδαφος απ' έξω. Στα τελευταία μέτρα ο Κουρτζής παλεύει συνεχώς βέβαια από την εσωτερική. Πάντα ο Τρίφων Γεώργιος. Κουρτζής, Τρίφων Γεώργιος, Παριδάκος στη συνέχεια. Κουρτζής, Τρίφων Γεώργιος. Κουρτζής, Τρίφων Γεώργιος μέχρι τέλους. Τρίτος ο Παριδάκος, τέταρτος ο Σίτος. Σλάμα στη συνέχεια, τελευταίος ο Παοκτσής. 2-4 το αποτέλεσμα. Νούμερο 3, νούμερο 7 στις επόμενες θέσεις. Το forecast 1,98. Το 2-4. 61 λεπτά στον Κανιάνο Κουρτζής, 38 λεπτά στο Πλασέ, 67 λεπτά ο Τρίφων Γεώργιος. Το δίδυμο 2x4, 1,17. Δείτε και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα. Κουρτζής και Τρίφων Γεώργιος φυσικά μέχρι τέλους. Παριδάκος, όπως είπαμε, Σίτος στη συνέχεια, πέμπτος ο Σλάμα. Και πάλι τα τελευταία μέτρα από μία άλλη οπτική γωνία. 2-4 επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα. Νούμερο 3, νούμερο 7 στις επόμενες θέσεις. Παλέψουν σκληρά βέβαια και οι δύο. Κουρτζής πάντως θα πάρει την νίκη που ζητούσε πάρα πολύ καιρό. Τρίφων Γεώργιος θα μείνει στη συνέχεια δεύτερος. Επαναλαμβάνω, Γκανιάν 61 λεπτά, Πλασέ 38 λεπτά για τον νικητή, 67 λεπτά για τον δεύτερο. Το δίδυμο 1,17, το forecast 1,98. Το σύνθετο εμφανίζονταν στο 1,42, το σύνθετο δίδυμο 5,72. Βέβαια, λόγω της διαγραφής του Nick Winner, ίσως είναι διαφοροποιημένες αυτές οι αποδόσεις. Και περνάμε να δούμε και πάλι, να δούμε σε επανάληψη όλη την τέταρτη υποδρομία. Όπως θα θυμάστε, οδήγησε ο Τρίφων Γεώργιος, ακολούθησε ο Σλάμα, στη συνέχεια ο Κουρτζής, ο Σίτος. Ο Παοκτσής πέφτυγε με ανόρθωση, ο Παριδάκος τελευταίος. Και πάλι εδώ, προσπαθούμε να δούμε τα τελευταία μέτρα και ταυτόχρονα δηλώσεις από τον Ναβάτη Φίλιππο. Ήταν δύσκολη αποστολή του, είδαμε επιτέθηκε στην είσοδο της ευθείας. Τελικά αυτό το άλογο θέλει σκληρή ύπευση απλά. Είναι σκληρό άλογο, θέλει σκληρή ανάβαση. Είχα πολύ καλή θέση από την αρχή. Έκανε πολύ ωραίο φίλο στο άλογο και κέρδισε. Βασικός αντίπαλος τελικά δεν ήταν ο Παριδάκος από ό,τι αποδείχθηκε, αλλά ο Τρίφων Γεώργιος που βρέθηκε εύκολα στο κεφάλι. Γι' αυτό και φύγε νωρίτερα. Παρόλο που πίστευα ότι θα είναι ο Παριδάκος με το φίνις που έκανε από προχθές που δεν με πρόλαβε με τον Δημήτρη Τζερ. Γι' αυτό και φύγε νωρίτερα. Ναι, γι' αυτό και έδειξε ότι είναι ο Τρίφων τελικά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Αναβάτη Φίλιππο.
το φαβορί αυτής της υποδρομίας που τελικά κατάφερε να δικαιολογήσει τον τίτλο του φαβορί, αλλά και με τον Φίλιππο που έκανε μια εξαιρετική ύπαρξη. Δεύτερο άλογο Τρίφων Γεώργιος, που επίσης ήταν αρκετά καλό στον Αβάτη Δάλαρης, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει. Απλά παρέμεινε στη δεύτερη θέση μπροστά από τον Παριδάκο που σίγουρα. Πάντα παρακολουθούμε τα τελευταία μέτρα της τέταρτης υποδρομίας. Με τους δύο πρώτους βέβαια, τον Κουρτζή, τον Τρίφωνα Γεώργιο. Στη συνέχεια ο Παριδάκος, ακόμα πιο πίσω ο Σίτος, ο Σλάμα και ο Παοκτζής τελευταίος. Βλέπετε εδώ τον νικητή και η ανεπίσημη σειρά άφηξη.